Είχαμε μιλήσει με τον Πανούση τότε, τον κύριο Πανούση. Και του έλεγα αυτό, τώρα που πιάσαμε με τους οπαδούς. Και του έλεγα, οι οπαδοί που πάνε και πλακώνονται. Με μαχαίρια, μπουκάλια, όπλα, τσεκούρια. Δεν φοβούνται για τη ζωή τους. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Πάνε και πλακώνονται. Ναι. Με πολεμικά εφόδια. Και τον είχα ρωτήσει. Δεν φοβούνται για τη ζωή τους. Γιατί μπορεί να σε σκοτώσει. Ένα τσεκούρι μπορεί να σε σκοτώσει. Mm. Μια φωτοβολίδα. Είχε σκοτώσει στη Λάρισα. Ναι. Άνθρωπο. Τον πιάνα. Μπράβο. Μπιώνα. Και μου είχε πει κάτι που μου είχε συγκλονίσει τότε. Και το θυμάσαι, Ηλία. Δεν έχουν αίσθηση τι κάνουν. Φυσικά. Δεν φοβούνται να χάσουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Εμένα αυτό με φοβίζει, επειδή είπες ότι είναι κοινωνικό. Προφανώς είναι κοινωνικό. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Μην τα μπερδεύουμε. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί κανονικοί που αγαπάνε την ομάδα τους και κάποιοι που κρύβονται πίσω από κάποια κλαμπ ή μια ομάδα για να κάνουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Γουστάρουν και βαφτίζονται αεξίδες Ολυμπιακοί, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκοί, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, απλά παράνομοι. Okay, ναι. Έτσι. Τα περισσότερα τα κάνουν άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση με το ποδόσφαιρο τώρα. Ισχύει. Να μην ξέρουν τι βλέπουν. Είπε κιόλας, ο χολιγανισμός στην Αγγλία έχει σταματήσει. Γιατί? Δηλαδή, διάβαζα συνέντευξη του υπεύθυνου ασφαλείας της Λίβερπουλ, που έλεγε, παλιά έτσι, που έλεγε το ότι έβλεπε ο χολιγκάνος, ας πούμε, το μπάτσο λέει μπροστά του, ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά σκεφτόταν ότι αν τον ακουμπήσει, δεν πρόκειται να ξαναδεί ποτέ την ομάδα του. Και αυτό τον έκοβε. Άρα μιλάμε για μια αγάπη, μιλάμε για μια επαναστατική συμπεριφορά κάποιου, αλλά μιλάμε και ταυτόχρονα και για μια αγάπη για την ομάδα. Και αυτό τον κρατούσε. Για μια αυτοσυγκράτηση για αυτόν τον λόγο. Ναι. Άρα εκεί μιλάμε, που οι Άγγλοι, εντάξει, είναι μακράν στο ποδόσφαιρο από εμάς. Έτσι σταματήσανε τη βία. Γιατί υπήρχαν γνώμοι που τηρούνταν. Εδώ η μισή είναι έτσι. Οι άλλοι μισοί όμως δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν τους νοιάζει να ξαναδούν την ομάδα τους. Γιατί μπορεί απλά να μην τυχαίνει και η ομάδα τώρα, ναι, η παρέα να. Δεν τους αρέσει και το ποδόσφαιρο και το αθλητισμός γενικά. Δεν βλέπουν καν. Δεν βλέπουν ένα κομμάτι.